Όπως σας ανέφερα, στο έργο συμμετέχουν 27 εταίροι. 10 εξ αυτών είναι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συμμετέχει και η εταιρεία Universal Education που είναι μαζί μας σήμερα και θα μας πούνε οι συνάδελφοι στη συνέχεια τρία πιο συγκεκριμένα πράγματα. 3 δίκτυα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επίσης και 13 εκπρόσωποι του αγροδιατροφικού κλάδου, ανάμεσά τους φυσικά και ο ΣΕΒΤ, αλλά και πολλοί σύνδεσμοι βιομηχανιών τροφίμων από άλλες χώρες, όπως ο Ιταλικός, ο Αυστριακός, ο Ιταλικός που είναι και co-leader. Και τέλος, ένας εκπρόσωπος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κτηνιατρικής Εξειδίκευσης. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η επανακατάρτιση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον αγροδιατροφικό και κτηνιατρικό κλάδο, η επανακατάρτιση των εργαζομένων που θέλουν να μεταβούν από τη βαριά βιομηχανία στον αγροδιατροφικό κλάδο και τέλος η προσέλκυση σπουδαστών που θέλουν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Και πώς υποσχέθηκαν όταν υποβλήθηκε αυτό το έργο να υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι κύριοι στόχοι μέσω της υιοθέτησης μιας καινοτόμου μεθοδολογίας μικροδιαπιστευτηρίων και των εμπειριών μάθησης που βασίζονται στην εργασία, το γνωστό work-based learning, που θα παρέχουν περιεκτικά, ευέλικτα και ελκυστικά πρότυπα εργασίας. Η βασική κλάδη που θα απασχοληθεί και το συγκεκριμένο έργο είναι η βιομηχανία τροφίμων, η ζωική παραγωγή και οι κτηνιατρικές δραστηριότητες, ενώ οι τομείς των δεξιοτήτων, οι απαραίτητες δεξιότητες που αναγνωρίστηκαν για να γίνει αυτό να παραχθεί αυτό το υλικό και να γίνουν αυτές οι εκπαιδεύσεις ώστε να γίνει το upskilling και το reskilling των εργαζομένων, είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, είναι η βιοοικονομία και βιωσιμότητα, η επιχειρηματικότητα, οι ήπιες δεξιότητες, τα γνωστά soft skills, η προσέγγιση One Health και αναδυόμενες τάσεις στους τρεις κλάδους αυτούς που σας ανέφερα προηγουμένως, οι οποίες μάλιστα προέκυψαν, δεν ήταν προαποφασισμένες, αλλά προέκυψαν μέσα από το έργο, μέσα από focus groups που έγιναν σε εθνικό επίπεδο και τρία εξ αυτών έγιναν και στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα. Και θα σας μιλήσουν και οι συνάδελφοι πιο συγκεκριμένα. Να σας αναφέρω ότι το Irish Start ήρθε σαν συνέχεια ενός άλλου Erasmus Plus έργου, το οποίο ολοκλήρωσε και έκλεισε τις δράσεις του τον περασμένο Ιανουάριο. Το ακρονίμιο του ήταν FIELDS και ουσιαστικά η κοινοπραξία, ένα πολύ μεγάλο, η πλειοψηφία της κοινοπραξίας ήταν αποτελούνταν από παρόμοιους εταίρους. Ήρθε λοιπόν να λειτουργήσει το Irish Start συμπληρωματικά στο FIELDS, προσθέτοντας κλάδους, όπως σας είπα, οι κτηνιατρικές δραστηριότητες που δεν είχε καταπιαστεί καθόλου, ή προσθέτοντας δεξιότητες, όπως την προσέγγιση One Health, αλλά και να κάνει ένα upgrade στις υφιστάμενες δεξιότητες και το υλικό το οποίο είχε παραχθεί, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που έτρεξε το έργο FIELDS. Αναμένεται ότι σε αυτά τα 4 χρόνια, σε αυτή την τετραετία, είχαν γίνει πολλές αλλαγές, οπότε η λογική ήταν να επικαιροποιήσει και αυτά που είχαν αναγνωριστεί από το προηγούμενο έργο. Επέλεξα να βάλω αυτή τη διαφάνεια για να σας δείξω τους αριθμούς στόχους που έχουμε θέσει και κάποια από αυτά εν δυνάμει μπορεί να έχουν ξεκινήσει και να έχουν υλοποιηθεί. Έχουμε λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για την προσφορά προγραμμάτων σπουδών συμβατών με 10 επαγγελματικά προφίλ, επίπεδο 4, 5 και 6, για συνολικά 3.200 ώρες κατάρτισης και 3.600 ώρες μάθησης με βάση την εργασία. 16 εκπαιδευτές και 120 εργαζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, θα επωφεληθούν από πιλωτικές εκπαιδεύσεις σε 8 χώρες, ενώ 40 σπουδαστές θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μάθησης με βάση την εργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης προηγμένες επιχειρηματικές δεξιότητες σε συνεργασία με 32 εξωτερικούς μέντορες. Στη συνέχεια έχω βάλει μια σειρά από διαφάνειες για να δείτε πώς ακριβώς είναι δομημένο το συγκεκριμένο έργο
όταν υποβάλλουμε ένα έργο, ουσιαστικά το χωρίζουμε σε ενότητες εργασίας, τα γνωστά work packages. Οπότε, ξεκινώντας από την ενότητα εργασίας 2, η οποία έχει τον τίτλο Fast Track προς τα προγράμματα σπουδών και προγράμματα κατάρτισης, και μάλιστα η συγκεκριμένη έχει ήδη ξεκινήσει, μιας και σας ανέφερα ότι το έργο ήδη τρέχει 1,5 χρόνο. Και μέρος αυτής της ενότητας εργασίας είναι και η σημερινή εκδήλωση. Είχαμε την υποχρέωση, οι δύο Έλληνες εταίρειες, εμείς και η Educational και η ACME, με συγχωρεί, την μπερδεύομαι κάποιες στιγμές. Είχαμε την υποχρέωση λοιπόν να κάνουμε ένα open day σε εθνικό επίπεδο, όλες οι χώρες οι οποίες είναι κάτω από το συγκεκριμένο έργο, ώστε να μεταφέρουμε τόσο την πρόοδο, αλλά και να πάρουμε προς τα πίσω, να λάβουμε ερωτήματα, σκέψεις, ώστε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Περνώντας στην ενότητα 3, εδώ είναι μια ενότητα η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει και θα ενημερωθούμε στη συνέχεια. Πρόκειται για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων. Εδώ λοιπόν θα αναγνωριστούν οι δεξιότητες και εδώ εντάσσονταν τα focus groups που σας ανέφερα προηγουμένως. Εκεί λοιπόν αυτό που κάναμε την περασμένη άνοιξη ήταν να τρέξουμε 3 focus groups, ένα για κάθε κλάδο, βιομηχανία τροφίμων, κτηνιατρικές δραστηριότητες και animal production. Συμμετείχαν σε αυτά τα focus groups εκπρόσωποι από τον εκάστοτε κλάδο και ουσιαστικά μαζί, μέσα από τη συζήτηση, αναδείχθηκαν οι δεξιότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή παίζουν ρόλο στον εκάστοτε κλάδο και δεδομένου να είναι και κάποιες, να υπάρχει κάποια έλλειψη σε αυτές τις δεξιότητες, οπότε υπάρχει ανάγκη του upskilling και του reskilling. Περνώντας στην ενότητα εργασίας 4, εδώ θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της κατάρτισης, τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών, το κατάλληλο online training material, το οποίο μάλιστα θα αναρτηθεί στη συνέχεια σε μια open access πλατφόρμα που έχει το πρόγραμμα. Η ενότητα εργασίας 5, που αφορά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη διεκπεραίωση των προγραμμάτων σπουδών. Η ενότητα εργασίας 6, που εδώ ονομάζεται μακροχρόνιο σχέδιο δράσης και κάτω από αυτήν ουσιαστικά θα αναγνωριστούν τόσο το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει διάφορα προγράμματα σπουδών σε εθνικό πάντα επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, και θα μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των 11 χωρών, αλλά και πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η ενότητα εργασίας 7 έρχεται πολύ αργότερα. Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης. Θα δημιουργηθούν ουσιαστικά και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό, κάποια roadmaps. Και τέλος, όλα είναι γύρω από την πιστοποίηση. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την πιστοποίηση μέσω των μικροδιαπιστευτηρίων που σας ανέφερα προηγουμένως, και κάτω από αυτή την ενότητα θα τρέξει αυτή η δράση. Κλείνοντας, να σας αναφέρω εκ νέου ότι ο συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο του Τωρίνο. Έχουμε τη χαρά να συντονίζει ο καθηγητής Ρεμίτζιο Μπερούτο. Μπορείτε να επισκεφτείτε τόσο το website του SEFT, όπου εκεί υπάρχει σχετικό subsection με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και μπορείτε να δείτε ανάμεσα στα έργα που αυτή τη στιγμή συμμετέχει ο σύνδεσμος και το έργο IRISTAR, τις δράσεις του, την πρόοδό του. Φυσικά μπορείτε όμως να επισκεφτείτε τα social media και το website του έργου, όπου εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα μπορείτε να δείτε τόσο το newsletter του έργου που αναφέρονται σαφώς οι δράσεις και η πρόοδος, αλλά και μέσω από τα social media ακόμη πιο σύντομα σε σχέση με το newsletter που είναι ετήσιο, μπορείτε να δείτε ακριβώς τις δράσεις που γίνονται στις 11 χώρες που συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πολύ.